και να αλλάξουμε θέμα, να παραμείνουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Βαθιά έβαλε το χέρι στην τσέπη η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για να αντιμετωπίσει τις δύο μεγάλες πυρκαγιές, ανάληψη Κρυονέρη και Ροδινά Ζαχάρος, με συνέπεια το ταμείο να είναι ουσιαστικά άδειο και να χρειάζεται επιγόντως ενίσχυση. Ήδη έχει αποφασιστεί να ζητηθεί επίσημα έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για να αντιμετωπιστεί συνολικά η φυστάμενη κατάσταση, αλλά και το ερχόμενο φθινόπωρο. Μόλις 19.000 ευρώ υπάρχουν διαθέσιμα αυτή τη στιγμή στο Ταμείο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας, ενώ το κόστος από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές σε ανάληψη Κρυονέρη και Ροδινά Ζαχάρος, με βάση τις πρώτες πρόχειρες εκτιμήσεις, ξεπερνά τις 80.000 ευρώ. Στον τακτικό προϋπολογισμό του 2017 για την πολιτική προστασία προβλέφθηκαν 200.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 181.000 ευρώ έχουν καταβληθεί ή δεσμευθεί για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς ο καθαρισμός τάφρων ή του οδικού δικτύου και την αντιμετώπιση των προηγούμενων περιπτώσεων πυρκαγιάς που έπληξαν την Ηλία ήταν απαραίτητος. Οι πυρκαγιές και η αντιπυρική προστασία και πρόληψη και η αντιπλημμυρική έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος για την περιφέρεια. Και το λέω αυτό διότι δυστυχώς η πολιτεία δεν έχει θεσμοθετημένους πόρους για την πολιτική προστασία, οι οποίοι να κατευθύνονται στις περιφέρειες. Δηλαδή οι περιφέρειες δεν παίρνουν ευρώ για την πολιτική προστασία, για να θωρακίσουμε την περιοχή μας, τον νομό μας, τους κατοίκους, τις περιουσίες τους, τις ζωές τους, από πλημμυρικά φαινόμενα και από τις πυρκαγιές. Και έτσι προσπαθούμε από δικά μας έσοδα, που είναι ελάχιστα πια μέσα στη δύσκολη οικονομική περίοδο που περνάει η χώρα, άρα και εμείς, να βρούμε τους αναγκαίους πόρους και να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά μας. Το ταμείο λοιπόν είναι μείον. Έχουν δαπανηθεί 180.000 ευρώ από τις 200.000 ευρώ που υπήρχαν διαθέσιμες, ενώ μόνο η μίσθωση των ιδιωτών που διαθέτουν χωματουργικά μηχανήματα κοστίζει στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας περίπου 80.000 ευρώ. Η φωτιά στην ανάληψη και στο Περιστέρι και η φωτιά στα Ροδινά και στη Μύνθη, οι οποίες θέλουν και μακρό χρόνο παρακολούθησης και συνεχούς δουλειάς, κοστίσαν αυτό το νούμερο. Άρα μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με το ταμείο μείον. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα γίνει στις 29 του μηνός, σπεύγουμε να προλάβουμε, να κάνουμε αναμόρφωση του προϋπολογισμού μας, βάζοντας άλλες 170.000 ευρώ, προκειμένου και αυτές τις δαπάνες να καλύψουμε και να μας μείνει ένα μικρό ποσό, γιατί έχουμε και καλοκαίρι ακόμα μπροστά μας. Και ποιος ξέρει το φθινόπωρο, μήπως μας έρθει με τις πλημμύρες που μας ήρθε πέρσι και έχουμε άλλες δαπάνες, άλλα πράγματα να αντιμετωπίσουμε. Οι Δήμοι και τα Δασαρχεία, έχω ξαναπεί ότι παίρνουν λίγα λεφτά και τα παίρνουν σε λάθος χρόνο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι όλοι μαζί πρέπει να κατευθύνουμε τα πράγματα σε πραγματικές δράσεις πολιτικής προστασίας. Γιατί ο νομός μας είναι ευάλωτος, πάρα πολύ ευάλωτος. Και η συνέργεια μεταξύ μας πρέπει να είναι απαραίτητη, γιατί αλλιώς δεν φτάνουν και οι πόροι. Και αν δεν φτάνουν οι πόροι, η προστασία που θα παρέχουμε στον πολίτη θα είναι ελλιπής. Άρα ο πολίτης ανά πάσα στιγμή και η περιουσία του και η ζωή του θα κινδυνεύει. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει για να κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα τη δουλειά μας όλοι μαζί. Ήδη, όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας, έχει αποφασιστεί να ζητηθεί επίσημα έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για να αντιμετωπιστεί συνολικά η υφιστάμενη κατάσταση αλλά και το ερχόμενο φθινόπωρο. Το κουβεντιάσαμε αυτό το θέμα και στην προχθεσινή σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη και τους άλλους παράγοντες αυτοδιοικητικούς που ήταν εδώ. Το κουβεντιάσα και χθες και πάλι με τον Περιφερειάρχη. Σήμερα λοιπόν το πρωί πήρα μια πρωτοβουλία. Τηλεφωνική συνομιλία είχα με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Καπάκη. Του εξέθεσα την κατάσταση την οικονομική στην οποία βρισκόμαστε και τις δαπάνες τις οποίες κάναμε. Έχω κάνει και μία επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακίνθου, τον φίλο του Λευτέρη τον Νιωτόπουλο, που αντιμετωπίζει και αυτός ακριβώς τα ίδια προβλήματα χρηματοδότησης της πολιτικής προστασίας. Και είπαμε και από την πλευρά μας και σύντομα θα ετοιμάσουμε από εδώ από την Περιφερειακή Ενότητα ένα αίτημα, το οποίο θα υπογράψει ο Περιφερειάρχης και θα φύγει προς το Υπουργείο Εσωτερικών και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να τύχουμε μιας έκτακτης χρηματοδότησης για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις ανάγκες που προέκυψαν από τις πυρκαγιές αυτές, και το απεύχομαι, αλλά μπορεί να είναι και άλλες μπροστά μας, και ό,τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στην αντιπλημμυρική περίοδο που ξεκινάει ήδη στην περιοχή μας, δυστυχώς πολύ νωρίς από το Σεπτέμβρη. Πιστεύω ότι θα τύχουμε μια τέτοια χρηματοδότηση. Η πολιτεία πρέπει να το δει
και κάποια στιγμή πρέπει να θεσμοθετήσει και πάγιους πόρους, δηλαδή με χρηματοδότηση πάγια των περιφερειών για τα ζητήματα πολιτικής προστασίας.